Μόνη αποδεκτή μορφή λύση η Ομοσπονδία, μόνο δρόμο στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, είπε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, απορρίπτοντας τις τουρκικές αξιώσεις. Просмотрели и такую достаточно непростую проблему, как кипрское урегулирование. Мы всецело разделяем настрой генерального секретаря на разрешение кризисов политико-дипломатическими методами, в том числе при помощи посреднических усилий. Κάτι που είχε ξεκαθαρίσει και κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη αμέσως μετά την κατάθεση της πρότασης στα ΤΑΡ στην Πενταμερή. Ο Σεργέη Λαβρόφ είχε πει τότε πως η συνεργασία της χώρας του με τη γείτονα δεν επηρεάζει επουδενή τη στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Κυπριακό. Την πρόταση του για κοινή συνάντηση των ηγετών με τον Αντώνιο Κουτέρες επαναδιατυπώνει ο πρόεδρος στην επιστολή που απέστειλε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Επιστολές με τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς έλαβαν ακόμη τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τονίζει το απαράδεκτο των τουρκικών θέσεων που δυστυχώς δεν συμβάλλουν στη δημιουργία κοινού εδάφους για επανέναρξη των συνομιλιών. Ακολουθώντας την επικοινωνιακή πολιτική του Ερντογάν, ο Ερσίν Τατάρ φέτος επέλεξε να στείλει τις ευχές του για τον Ραμαζάνι μέσα από ένα τηλεοπτικό σποτ, χωρίς να αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και τα δύο κράτη. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης προσευχήθηκε λίγο μετά την ανατολή του ηλίου στο τέμενο Σινάν Πασά στην Αμόχωστο, το οποίο λειτουργήσε ξανά ως τζαμί μετά από δεκαετίες. Πρόκειται για τον Νεστοριανό ναό των Πέτρου και Παύλου, ο οποίος χτίστηκε γύρω στο 1360. Ο ναός γλίτωσε το 1571 από το μένος των Οθωμανών, οι οποίοι τον μετέτρεψαν τότε σε τζαμί. Επί Αγγλοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη. Από το 1992 μέχρι το 1996 είχε μετατραπεί ξανά σε τζαμί και μετέπειτα σε βιβλιοθήκη και πολιτιστικό κέντρο.